Τώρα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Καρατηρή το εξής. Εσείς τι πιστεύετε, ότι θα είναι μόνο η Μαύρη Θάλασσα χώρος υψηλής έντασης ή θα δημιουργήσει οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ γενικά και άλλους χώρους έτσι ώστε να φέρουν σε δύσκολη κατάσταση τουλάχιστον στρατιωτικά τον Πούτιν? Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι μετά το 1945, όταν ο Στάλιν, οι στρατιές οι Σοβιετικές έφτασαν στην καρδιά της Ευρώπης και πήραν και την Ανατολική Γερμανία, ο στρατηγικός στόχος της Δύσης, την επομένη της ήττας των Ναζί, ήταν να αποθήσουν και πάλι την Ρωσία, γιατί μπορεί να μιλάμε για Σοβιετική Ένωση, να μιλούσαμε, αλλά στην ουσία η Ρωσία ήταν αυτή που ήταν παρούσα στην καρδιά της Ευρώπης. Άρα ο στρατηγικός στόχος από την επομένη της συμφωνίας εκεί στο Πότσδαμ που χώρισαν την Ευρώπη ήταν να αποθήσουν τη Ρωσία όσο, όσο γίνεται πιο κοντά στα Ουράλια όρη. Αυτός ήταν και παραμένει ο στρατηγικός στόχος της Δύσης. Γι' αυτό είδαμε πρώτα να ξεκινάει αυτό το ξύλωμα τότε με το κίνημα Σολιντάρνος Αλληλεγγύη από την Πολωνία. Πρώτα προηγήθηκε η εκλογή ενός Πολωνού Πάπα. Είχε πολιτική διάσταση εκείνη η εκλογή. Ήθελαν να παίξουν οι Δυτικοί με το θρησκευτικό συνέστημα των Καθολικών Πολωνών. Γι' αυτό ξεκίνησε από εκεί το ξύλωμα. Και στη συνέχεια έχουμε τις Βαλτικές χώρες, έχουμε τις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης, έχουμε την Ανατολική Γερμανία, την απόδοσή της και την ένωση με την Δυτική. Συνεχίζεται αυτό με τη διεύρυνση του ΝΑΤΟ στις Βαλκανικές χώρες, προσφάτως με τα Σκόπια, με τη Συμφωνία των Πρεσπών. Και αυτό το σχέδιο, το είπα και πριν από λίγο, είναι να ολοκληρωθεί, τουλάχιστον σε πρώτη φάση, με τη γεωπολιτική περίσφυξη της Ρωσίας στη γραμμή, όπως σας είπα, Ουκρανίας, Ρουμανίας, χώρα του ΝΑΤΟ, Βουλγαρία, χώρα του ΝΑΤΟ, Τουρκία, Γεωργία, υποψήφια χώρα του ΝΑΤΟ, και είναι στο παιχνίδι ακόμα και το Αζερβαϊτζάν, που και εκείνο, η παρουσία της εκεί, η Τουρκία προσπαθεί να πουλήσει σε εισαγωγή στο ΝΑΤΟ. Άρα, όταν είναι ένα παλιό σχέδιο, πιστεύω ότι δεν θα πρέπει να το συγχαίουμε με άλλες εστίες έντασης που πιθανόν να έχουμε είτε στη Συρία είτε αλλού. Εκεί λοιπόν αυτό είναι ένα ξεχωριστό μέτωπο και έτσι να το βλέπουμε στην ιστορική του διάσταση αλλά και στη στρατηγική του διάσταση. Και εκεί αυτός είναι ένας από τους λόγους που δεν επιτρέπει η Τουρκία να συμπήξει μια στρατηγική συμμαχία με τη Ρωσία, μια πραγματική συμμαχία. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι τώρα παίζει μια χαρά το νατοϊκό της ρόλο απέναντι στη Ρωσία. Η μαχία ακόμα και με την Ουκρανία και με την Πολωνία παίζει αυτή την υβριδική αρμαφρόνηση. Και με τη Διόρυγα. Θα αναφερθούμε αυτό, κύριε Καλετρίδη. Πρόσφατα επισκέφθηκε ο Λαυρόφ στη Τουρκία, ο Ρώσος Υπουργός Εσωτερικών. Και φυσικά ανησυχεί η Ρωσία για το κανάλι της Σκανδινούπολης, αυτή η διόδια που είπε ο Γιάννης προηγουμένως. Πήρε εγγύηση από τον Ερντογάν ότι δεν θα, η συμφωνία του δεν θα περαχθεί και θα μείνει όπως είναι. Παίζει παιχνίδια ο Ερντογάν εις βάρος κάποιες χώρες, όπως είναι η Ρωσία, αναφέρθηκε προηγουμένως, με τον Μπάιντεν, με την Αμερική, γιατί ανησυχεί πάρα πολύ η Ρωσία αυτή τη διόδια. Ποιο είναι το πρόβλημα της Ρωσίας? Καταρχάς, ναι, ο Σεργέι Λαυρόφ επισκέφθηκε την Αντάλια, εκεί συναντήθηκε με τον ομόλογό του, τον κύριο Τσαβούσογλου, και συζήτησαν όλα τα θέματα, όχι μόνο το θέμα της Διόρυγας. Τα 400 όλα αυτά, βέβαια, τα 400. Το θέμα των S-400, το θέμα του Ιντλίμ, που καίει και τη Ρωσία και την Τουρκία, το θέμα της Λιβύης, το θέμα του Αζερβαϊτζάν. Η Ρωσία δήλωσε ότι δεν θέλει τουρκική στρατιωτική, μια νατοϊκή βάση μπροστά στη μύτη της στο Αζερβαϊτζάν. Φυσικά συζήτησα και το θέμα της Διόρυγας της Κωνσταντινούπολης. Ποιο είναι το ζήτημα? Η συνθήκη του Μοντρέ, με βάση τη συνθήκη του Μοντρέ, υπάρχουν περιορισμοί για τα πλοία των χωρών που δεν έχουν ακτές στον Εύξεινο Πόντο για να πλέουν από το Αιγαίο προς τον Εύξεινο Πόντο. Περιορισμοί και σε σχέση με το τονάζ
και σε σχέση με τις ημέρες που μπορούν να παραμείνουν στη θάλασσα του Ευξηνοπόντου, στον Ευξηνοπόντο. Αυτό λοιπόν, ενώ οι παράκτιες χώρες δεν έχουν κανένα περιορισμό ούτε να στείλουν ακόμα και πολεμικά πλοία από τον Ευξηνοπόντο προς το Αιγαίο και στις άλλες θάλασσες ή το αντίστροφο. Αυτό λοιπόν που θα μπορούσε να γίνει, θα μπορούσε δηλαδή να συμβεί, είναι η Τουρκία να στέλνει πλοία νατοϊκά από την Διόρυγα της Κωνσταντινούπολης στον Εύξηνο Πόντο, μια που αυτή η περιοχή, η Διόρυγα δεν συμπεριλαμβάνεται στη συνθήκη του Μοντρέ. Αυτό το ξεκαθάρισε η Τουρκία, ότι δεν πρόκειται να περνάνε από εκεί πολεμικά πλοία και ότι ο μόνος λόγος για τον οποίο γίνεται η Διόρυγα της Κωνσταντινούπολης είναι για να μειωθεί η κυκλοφορία, η κίνηση, ο πλούς πλοίων και δεξαμενοπλοίων από τη Διόρυγα της Κωνσταντινούπολης. Έτσι λέει ο Ερντογάν, δεν το πιστεύουμε. Και μονεί και τεράστιους οικολογικούς και άλλους κινδύνους για την Κωνσταντινούπολη. Εν πάση περιπτώσει, η κατάσταση έχει έτσι, έδωσε διαβεβαιώσεις και ο Τσαβούσουλου και η Τουρκία και ο ίδιος ο Ερντογάν για το θέμα. Είναι ένα θέμα που είναι υπό παρακολούθηση. Αφήνει ο Μπούταν, κύριε Καλτήριο, να παίξει αυτό το παιχνίδι ο Ερντογάν εις βάρος, γιατί είναι στην αυλή της Ρωσίας τώρα, αν πραγματικά ανοίγει αυτό το κανάλι και προφανώς θα έχει άμεσα εμπειρία από το ΝΑΤΟ. Εκτιμώ ότι σε περίπτωση που η Τουρκία προσπαθήσει να δώσει άδεια να περάσουν πολεμικά πλοία δυτικά από τη Διόρυγα της Κωνσταντινούπολης, εκτιμώ ότι η αντίδραση της Ρωσίας θα είναι σφοδρή. Και αυτό διεμήνησε ο Λαβρόφ στην επίσκεψή του. Ένα μήνυμα, έστειλε ότι μέχρι εδώ. Κύριε, επειδή δεν έχετε χρόνο, θα κρατήσουμε 5-6 λεπτά ακόμα το χρόνο σας. Θα ήθελα να σχολιάζουμε. 20 του μηνός θα επισκεφτεί ο Ερντογάν την Κύπρο. Ήταν εκεί ο Τούρκος Υπουργός Εσωτερικών, Τσαβούσογλου. Τη στιγμή που είναι προφανώς, είπαμε προηγουμένως, στέλνει μήνυματα παντού ο Ερντογάν ότι εμείς κάνουμε αυτό που γουστάρουμε σαν χώρα, δεν λογαριάζουμε κανένα. Ούτε Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε άλλα κράτη. Προφανώς παίζει πλώ-ταπλώ με τον Μπάιντερ, με τον Πούτιν, τα είπαμε. Απειλεί πάλι να βγει το ίδιο παντού στην Ανατολική Μεσόγειο, ο ίδιος ο Τούρκος Υπουργός Εσωτερικών. Απειλεί με δύο κρατώ, δηλαδή απειλεί, θέλει δύο κρατώ στην Κύπρο. Όλα αυτά, αφού πήρε τα λεφτά του 3,5 δις για τον προσφυγικό, το πρόσφατο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τώρα παίζει πάλι τα παιχνίδια του. Πού του πάει ο Ερντογάν, κύριε Καλτζή, δηλαδή μέχρι κύριε, τώρα... θα σας πω, πιστεύω ότι η Τουρκία, ως κατέχουσα δύναμη και διατηρούσα και 40.000 στρατό πάνω στο νησί, ότι έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων έναντι όλων, όχι μόνο έναντι της Κύπρου και της Ελλάδας, έναντι όλων. Άρα πατάει πάνω σε αυτήν την πραγματικότητα και στην ουσία κάνει ό,τι θέλει. Και σε αυτό υπάρχουν τεράστιες ευθύνες, κυρίως στην Αθήνα, δευτερευόντως στη Λευκωσία, γιατί δεν αντιλαμβάνομαι το λόγο για τον οποίο δεν υπάρχει τουλάχιστον ίσως αριθμός Ελλήνων στρατιωτών πάνω στην Κύπρο. Αν υπήρχε λοιπόν μια τέτοια δύναμη Ελλήνων στρατιωτών στην Κύπρο με βάση μια διακρατική νομιμότατη συμφωνία, γιατί ο τουρκικός στρατός είναι παράνομος. Αν δηλαδή η Κυπριακή Δημοκρατία υπέγραψε μια αμυντική συμφωνία με βάση την οποία θα είχαμε ίσο αριθμό στρατιωτών, πλοίων, αεροπλάνων, μη επανδρομένων στην ελεύθερη Κύπρο, τότε και αν η Τουρκία ένιωθε την ανάσα των Ελλήνων στρατιωτών και τον κίνδυνο να τους πετάξουμε στη θάλασσα ανά πάσα στιγμή και να απελευθερώσουμε την Κύπρο, τότε θα ήταν πολύ πιο φρόνιμος και ο Ερντογάν και ο Τσαβούσογλου και ο Τατάρ. Υπάρχουν τεράστιες ευθύνες όλων των κυβερνήσεων από το 1974 μέχρι σήμερα για την πορεία, την καταστροφική πορεία του Κυπριακού, και θα έλεγα ότι αυτές οι ευθύνες ξεκίνησαν την επόμενη της εισβολής και του πρώτου Ατήλα και του δεύτερου Ατήλα. Γιατί? Γιατί αυτοί που έκαναν το προδοτικό πραξικόπημα, οι πρωταγωνιστές κάτω, και λέω και τα ονόματά τους, ο ταξίαρχος Γεωργίτσης και ο συνταγματάρχης, δεν θυμάμαι τώρα, μου διαφεύγει το όνομά του τώρα, αυτοί λοιπόν οι δύο, ο διοικητής των δυνάμεων καταδρομών, ήταν που έκαναν το πραξικόπημα, σκοτώθηκαν δεκάδες Ελλαδίτες και Κύπροι εξαιτίας του πραξικοπήματος, στη συνέχεια είχαν ευθύνες για την εισβολή και σας πληροφορώ ότι όχι μόνο δεν αποστρατεύτηκαν, όχι μόνο δεν τους αφαιρέθηκαν οι βαθμοί να υποβιβαστούν στον βαθμό του στρατιώτη, όχι μόνο δεν δικάστηκαν, αλλά συνέχισαν να παίρνουν
ο Κομπόκης είναι ο δεύτερος, συνέχισαν να παίρνουν την σύνταξή τους μέχρι το τέλος. Μάλιστα, κάποιος από αυτούς επιβραβεύτηκε κιόλας. Μάλιστα, και στη συνέχεια, δεν τιμωρήθηκαν ποτέ. Δεν τιμωρήθηκαν ποτέ. Ο αρχηγός του ΓΕΑ, ο αρχηγός του ΓΕΝ, ο αρχηγός του ΓΕΣ, που δεν έκαναν, δεν κούνησαν το δαχτυλάκι τους, των αντίον. Έκαναν ό,τι ήταν δυνατόν για να διευκολύνουν την εισβολή και την κατοχή των Τούρκων στο νησί. Από τη στιγμή λοιπόν που η Αθήνα δεν τιμώρησε τους υπεύθυνους και του προδοτικού πραξικοπήματος 15 Ιουλίου, αλλά και της εισβολής και του πρώτου και του δεύτερου Ατήλα, και του δεύτερου, τονίζω και υπογραμμίζω Ατήλα, από τη στιγμή που δεν κάναμε αυτό, έχουμε τεράστιες ευθύνες και όχι η Λευκωσία. Η Αθήνα είναι αυτή που έχει την ευθύνη να επανορθώσει αυτό το εθνικό έγκλημα που έγινε στην Κύπρο. Γιάννη Μάλιου, έχουμε 3-4 λεπτά με τον κύριο Καλεντρίδη, δεν έχουμε χρόνο. Τι θα ρωτήσει. Μάρη, μια ερώτηση θα κάνω τον κύριο Καλεντρίδη γρήγορα για να μην τον καθυστερούμε τον άνθρωπο. Ναι, να τον αποδεσμεύσουμε. Πάντως, κύριε Καλεντρίδη, ακούω χωντικού που λένε ότι δεν φταίει η Χούντα. Καραμαλή φταίει. Σε αυτό τι απαντάτε. Ακούστε, χρησιμοποιούν μέρος της αλήθειας για να νομιμοποιήσουν τη δική τους προδοσία. Η αντικειμενική πραγματικότητα είναι η εξής. Ότι όσο την ευθύνη, ας πούμε τη λέξη ευθύνη, δεν ταιριάζει αλλά ας την πούμε, της κατάστασης την είχαν οι Κουντικοί, οι Τούρκοι πήραν το 7% του νησιού. Το επόμενο 31% το πήραν όταν την ευθύνη της κατάστασης την είχαν οι πολιτικοί. Και αναφέρομαι στον δεύτερο Ατήλα. Αυτή είναι μια ιστορική αλήθεια, είναι η αντικειμενική ιστορική πραγματικότητα. Υπάρχουν δικαιολογίες από πλευράς αυτών που ανέλαβαν την διοίκηση της χώρας μετά τις 20 Ιουλίου, αναφέρομαι στους πολιτικούς. Όμως αυτές οι δικαιολογίες, ξέρετε, από τη στιγμή ότι δεν ήταν διαλυμένος ο στρατός και γι' αυτό δεν κάναμε κάτι για να αποτρέψουμε τον Ατήλα νούμερο 2. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι η Χούντα ούτως ή άλλως είχε ευθύνες για την προδοσία και για το 8,5%. Αυτό όμως δεν αφαιρεί ευθύνες, δεν αφώνει αυτούς που επέτρεψαν τους Τούρκους να προελάσουν και μάλιστα ενώ ήταν σε εξέλιξη συνομιλία στην Ελβετία και την επόμενη μέρα είχαμε τον Ατήλα νούμερο 2. Όφυλαν οι πολιτικοί να προστατέψουν την Κύπρο και εν πάση περιπτώσει, αν δεν το έκαναν με τον Ατήλα 2, την επομένη όφυλαν να τιμωρήσουν τους υπεύθυνους, όχι τους κουντικούς, εννοώ και τους υπηρεσιακούς παράγοντες, τον αρχηγό του ΓΕΕΘΑ, τον αρχηγό του ΓΕΣ, του ΓΕΝ και το ΓΕΑ, και μιλώ και σαν αξιωματικός, αλλά και αυτόν που έκαναν το προδοτικό πρασπιστήριο στην Κύπρο και άνοιξε η πόρτα για τον Ατήλα. Εκεί λοιπόν υπάρχουν τεράστιες ευθύνες και να μην κρύβουν πίσω από τους κουντικούς ορισμένοι που είχαν ευθύνες για τον Ατήλα 2. Αυτή είναι η ιστορική αλήθεια. Μία τελευταία ερώτηση, κύριε Καλεντρίδη. Έχω μία ακόμα για να εγώ. Ναι, μία, Μάρη, μόνο μία ερώτηση τελευταία. Το κακό ξεκινάει όταν ο Παπαδόπουλος πήρε την ιεραρχία από την Κύπρο. Από εκεί ξεκινάει το κακό. Ο σχεδιασμός για να μπει ο Ατήλας μέσα. Το κακό ξεκινάει από την επιβολή της Χούντας. Η Χούντα στην Ελλάδα επιβλήθηκε όχι για να αντιμετωπιστεί ο κομμουνιστικός κίνδυνος. Αυτά είναι παραμύθια για άλλους. Σίγουρα, η Χούντα επιβλήθηκε γιατί οι πολιτικοί, παρότι έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά που έχουν, δεν ήταν αποφασισμένοι να βάλουν υπογραφή για να μπει ο Τούρκος στο νησί. Οι στρατιωτικοί, επειδή δεν έχουν τα ανταπλαστικά των πολιτικών, ήταν κατά την άποψη των Αμερικανών ο εύκολος στόχος για να πετύχουν να υλοποιήσουν το σχέδιό τους για τον διαμερισμό της Κύπρου. Και είναι αλήθεια ότι παρότι ο Παπαδόπουλος έχει ευθύνες που απέσυρε τη μεραρχία, τεράστιες ευθύνες, γιατί με τη μεραρχία δεν παίρνανε την Κύπρο, δεν έπαιρνε με καμία δύναμη η Τουρκία που μπορούσε να πάρει την Κύπρο, παρόλα αυτά θεωρείται, δεν το έχω μελετήσει το θέμα, ότι ο Παπαδόπουλος από ένα σημείο και μετά δεν ήταν τόσο υπάκουος στις ΗΠΑ. Γι' αυτό είχαμε το Πολυτεχνείο για την αναπτύξη του Παπαδόπουλου. Πήρε και να μπει ο Ιωαννίδης. Να έρθει ο ευπηθής Ιωαννίδης να κάνει. Να κάνει τα πόλεμα, να συνεχίσει να κάνει την προμηθευτική δουλειά. Ναι. Επειδή μπήκαμε στον Ιούλιο και είναι ο 48ος τραυματικός Ιούλιος για τον Ελληνισμό και επειδή επαναλαμβάνω,
Οι Ελλαδίτες έχουν ευθύνες τεράστιες για ό,τι έγινε στον Κύπρο. Δεν λέω ότι δεν έχουν και οι Έλληνες της Κύπρου, αλλά η Αθήνα και οι Ελλαδίτες έχουν τεράστιες ευθύνες. Εμείς οφείλουμε να επανορθώσουμε. Εμείς οφείλουμε να αποδεχθούμε, να συγκροτήσουμε, να αποδεχθούμε και να υλοποιήσουμε το δόγμα της απελευθέρωσης της Κύπρου. Και αν δεν το κάνουμε, θα μας δικάσει η ιστορία. Κύριε Καλτήρη, τελευταία ερώτηση φυσικά, να πεις στο τέλος. Όλο αυτό το αλαρμού που κρατεί τώρα, εντάξει, ΝΑΤΟ και Πούτεν και Ορτογάν, όλα αυτά τα παιχνίδια που παίζονται φυσικά στην περιοχή. Η θέση της χώρας μας, εμείς κάναμε ό,τι μπορούμε διπλωματικά τελευταία, το είδατε από κοντά εσείς τις εκλήξεις. Αυτές οι εξελίξεις που δεν διέσαι ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών. Πού βρισκόμαστε, τι πρέπει να κάνουμε εδώ, κάνουμε ό,τι μπορούμε, ό,τι μπορούσαμε διπλωματικά. Αλλά βλέπουμε ένας Ορτογάν δεν καταλαβαίνει τίποτα, εμπεμένει σε αυτά που έχει στο μυαλό του. Κύριε, τι άλλο τακτική πρέπει να κάνουμε. Θα σας πω, η Ελλάδα όποτε αποπειράθηκε να κάνει γεωπολιτικό αναπροσανατολισμό της χώρας, υπέστη καταστροφές, τεράστιες καταστροφές. Η πρώτη φορά ήταν τη δεύτερη δεκαετία του 20ου αιώνα, οπότε λόγω αυτής της διχογνωμίας σε σχέση με τον προσανατολισμό που έπρεπε να έχει η χώρα στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, είχαμε τον εμφύλιο και δύο κυβερνήσεις στην Ελλάδα και στη συνέχεια ακολούθησε η μικρασιατική καταστροφή. Αυτό οφείλεται σε αυτήν την απόπειρα ή τέλος πάντων τη διχογνωμία σε σχέση με το πού πρέπει να είναι προσανατολισμένη η χώρα. Η δεύτερη καταστροφή που την πληρώνουμε μέχρι σήμερα ήταν η απόπειρα γεωπολιτικού αναπροσανατολισμού της χώρας μετά την κατοχή. Δηλαδή υπήρχαν δυνάμεις που κατόνομαν ήθελαν την εθνική ανεξαρτησία, αλλά στην ουσία ήθελαν να στρέψουν την Ελλάδα προς τη Σοβιετική Ένωση. Και αυτό το πληρώσαμε με τον καταστροφικό εμφύλιο πόλεμο. Τώρα λοιπόν. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να βάζουμε διλήμματα γεωπολιτικού αναπροσανατολισμού της χώρας. Mm-hmm. Αυτό τέθηκε κατά κάποιο τρόπο με το πραξικόπημα, με το κύβδηλο πραξικόπημα το 2015 και ευτυχώς που δεν υλοποίησε το όχι των Ελλήνων η κυβέρνηση, γιατί σήμερα η κατάσταση της χώρας θα ήταν, πιστεύω, τραγική από κάθε άποψη. Άρα η Ελλάδα χωρίς στρατηγικό σχέδιο, το οποίο να πατάει γερά, δεν μπορεί να θέσει ζήτημα γεωπολιτικού αναπροσανατολισμού. Η Ελλάδα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέλος του ΝΑΤΟ. Άρα είναι υποχρεωμένη να προσαρμόζει την εξωτερική της πολιτική με βάση αυτά τα δύο δεδομένα. Όμως θα πρέπει η Ελλάδα, εάν είναι συγκροτημένο κράτος και η Κύπρος, εάν αποδείξει ότι είναι συγκροτημένο κράτος, υλοποιώντας τις νατοικές ή άλλες υποχρεώσεις, θα πρέπει ταυτόχρονα να διεκδικεί να προασπίσονται και αυτό είναι. Διότι θύμα, η Ελλάδα θύμα της, της ενότητας, αν θέλετε, της νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ ήταν η Κύπρος, διότι δεν κάναμε πόλεμο για να μην ενώ δεν αποκρούσαμε τους Τούρκους για να μην διαλυθεί η νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, θυσιάστηκε η Κύπρος και τώρα πάλι θύμα της λεγόμενης σταθερότητας στα Δυτικά Βαλκάνια είναι πάλι η Ελλάδα με την Συμφωνία των Πρεσπών. Αυτό δεν γίνεται επειδή είναι κακοί οι ξένοι. Όχι, σε καμιά περίπτωση. Αυτό γίνεται γιατί δεν υπάρχει ένα συγκροτημένο ελληνικό κράτος και ένα πολιτικό σύστημα που να υπηρετούν με πάθος και αυταπάρνηση τα εθνικά μας συμφέροντα. Και γι' αυτό πληρώνουμε ακριβό τίμημα της συμμετοχής μας στον ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επαναλαμβάνω, δεν αμφισβητώ αυτές τις δύο επιλογές. Για να μιλήσεις για κάτι άλλο, θέλει μακρόχρονη επεξεργασία που να ξέρεις ότι αν επιχειρήσεις να φύγεις, το επόμενο βήμα θα σε φέρει σε... θα σου εξασφαλίσει ένα καλύτερο και ασφαλέστερο μέλλον. Άρα, επειδή δεν υπάρχουν τέτοιες συνθήκες τώρα, δεν αμφισβητώ τις δύο επιλογές, αλλά πρέπει η Ελλάδα να δηλώσει προς κάθε κατεύθυνση ότι ναι, υπηρετούμε αυτές τις υποχρεώσεις, αλλά είμαστε παρόν. Διαπραγματευόμαστε τα εθνικά μας συμφέροντα στην Κύπρο και στην Ελλάδα.
Κύριε Καντίνα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά ήταν πολύ χρήσιμη η κουβέντα μαζί σας. Θα συνεχίσουμε φυσικά, θα δούμε τις εξελίξεις, γιατί προφανώς θα έχουμε ένταση στην περιοχή, εκεί η Ουκρανία, το ΝΑΤΟ. Θα δούμε τι θα κάνει ο Μπάιντεν με τον Πούτιν και με τον Ερντογάν. Και εμείς είπαμε στη μέση, προσπαθούμε, παρακολουθούμε τις εξελίξεις φυσικά. Σαν χώρα μιλάμε, όχι εμείς, εμείς κάνουμε αναλύσεις. Να είστε καλά, κύριε Καντίνα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Χαιρετισμούς στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Να είστε καλά, να είστε καλά.